Τι γίνεται, παιδιά, με τον Έκτορα Μποτρινή? Υπάρχει μια εξέλιξη εκεί? Ναι. Πριν πάμε εκεί, θα πάμε, όχι, Face Χορδά. Πάμε Face Χορδά. Πάμε στη Face Χορδά εδώ. Σταύλα Λούρου, έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει γίνει. Ένα εξώφυλλο εδώ. Αυτό εδώ είναι, κάτσε να σου το δώσω και το προοδικό. Το εξώφυλλο αυτό εδώ πέρα που θα σας δείξω, για να διαβάσουμε αυτούς το κείμενο τι λέει. Είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο η Face Χορδά τα έχει πάρει στο κρανίο. 2 μήνες παράλληλη σχέση λέει εδώ. Ένα δημοσίευμα το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την παρουσιάστρια, αλλά και τον σύντροφό της, τον πρώην σύντροφό της, τον κύριο Λιόπουλο. Για δώσε μας, να βλέπουμε το ζευγάρι παρακαλώ πολύ. Πάμε να μας δώσεις. Να το διαβάσουμε πώς είναι αυτούσιο το ρεπορτάζ. Ναι, γιατί είναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Ναι, τι λέει το δημοσίευμα, συγκεκριμένες φράσεις για να καταλάβουμε για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη και δικαιολογημένα. Και είναι έξαλλη παρουσιάστρια με αυτό το κείμενο. Λοιπόν. Για πες μας. Το ρεπορτάζ ξεκινάει λέγοντας ότι οι δυο τους, δηλαδή η Face Χορδά και ο Νίκος Λιόπουλος, όσο διάστημα ήταν ζευγάρι, δεν ήθελαν να διαφημίσουν τις σχέσεις τους και προτιμούσαν να κρατούν τον έρωτά τους προστατευμένο και μακριά από τα φώτα και τις κάμερες. Ακόμα και έτσι όμως, τελικά αυτός ο έρωτας δεν έμελε να κρατήσει παραπάνω, αφού πολλά άλλα τα προβλήματα τους οδήγησαν στο χωρισμό. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η έντονη ρυθμή ζωής για τον δύο και η δύσκολη καθημερινότητα υπήρξαν επίσημα οι κυριότεροι λόγοι που οι δυο τους αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος σε αυτή τη σχέση που κανένας από τους δύο δεν ήθελε να δει να ξεφτίζει στον χρόνο. Όταν σταμάτησαν να περνούν καλά μαζί, όταν ο χρόνος που βλέπονταν περιορίστηκε δραματικά, αποφάσισαν να το συζητήσουν και να πάρουν τελικά οριστικά από κοινού διαφορετικούς δρόμους. Όμως, πίσω από όλα αυτά. Εδώ είναι το κλειδί στο θέμα που ενοχλήθηκε και δικαιολογημένη η Face Χορδά. Για πες μας. Όμως πίσω από όλα αυτά υπάρχει και το παρασκήνιο που λέει ότι τις τελευταίους 2 μήνες και ενώ το ζευγάρι έκανε προσπάθειες να είναι μαζί και να σώσει τη σχέση του, ο Νίκος Ηλιόπουλος διατηρούσε παράλληλη σχέση με μία νεαρή δημοσιογράφη. Κάτι που σημαίνει ότι μάλλον είναι οριστική και αμετάκλητη κοινή τους απόφαση. Φυσικά, όταν η Φέη έμαθε όλα αυτά, όχι απλώς σφράγισε την απόφαση για χωρισμό, αλλά και την απόφασή της να μην έχει πλέον επαφές με τον πρώην σύντροφό της. Μάλιστα, αυτά λοιπόν το δημοσίευμα. Και μετά αναφέρει εδώ πέρα πάλι ότι είχαν κρίση κτλ. Ναι. Και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που λέει ότι την περίοδο της καραντίνας βλέπονταν ελάχιστα, καθώς η Φέη είχε αφαιρεωθεί στα παιδιά και στη δουλειά της, ενώ εκείνος είχε απορροφηθεί εντελώς από τις επιχειρήσεις του. Και λέει τώρα ότι μέσα από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες προέκυψε, όπως αναφέρουν πολύ αξιόπιστες πηγές, προέκυψε και μία γνωριμία με μία αρκετά νεότερη του γυναίκα και μάλιστα δημοσιογράφος που κινείται στον ευρύτερο χώρο το μέσο μαζικής επικοινωνίας και η οποία αποτέλεσε και τον τελικό λόγο του χωρισμού του από τη Face Χορδά. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν το περιοδικό Τσάο που σύμφωνα με πληροφορίες του περιβάλλοντος της Face κινείται νομικά. Λέει, αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται να γράφονται τέτοιες ανακρίβειες. Η προσωπική μου ζωή είναι δικιά μου, θέλησα να βάλουμε τέλος στη σχέση και δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Πάντως, για να πούμε εμείς κάτι δικό μας, να πούμε ότι όλη η γνωριμία τους έγινε όταν ο πρώην σύντροφός της, ο κύριος Ηλιόπουλος, είχε αναλάβει τα site της Face Χορδά. Να πούμε ότι δεν συνεργάζονται. Εκτός το ότι χωρίσανε, έχουν χωρίσει και επαγγελματικά. Δηλαδή, τελείωσε η σχέση, αλλά τελείωσε και η επαγγελματική σχέση. Και εκεί και αυτό δείχνει ότι ίσως δεν ήταν ένας χωρισμός ήρεμος. Ναι. Γιατί χωρίζεις, okay, στην προσωπική ζωή, τέλος, χωρίζουν οι δρόμοι μας, αλλά δεν ήθελαν ούτε καν να έχουν επαγγελματική σχέση. Δεν ήθελα να τον ξαναδεί αυτό. Ας πούμε, λέμε τώρα για παράδειγμα τον Γιώργο Λιάγκα. Θα μου πεις είναι πατέρας των παιδιών της. Δεν έχει σημασία. Και πάλι δεν έχει σημασία. Φαίνεται ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ότι τις είχαν εξ αρχής οι σχέσεις. Χωρίσανε, αλλά είχαν συνεχόμενες πολύ καλές σχέσεις. Εδώ βλέπουμε ότι τέλος. Από όλα.
Μα εξαρτάται τώρα, γιατί αν έχεις χωρίσει με έναν άνθρωπο, και εντάξει, άσχετα αν έχεις παιδί, και χωρίσεις νορμάλ και καλά, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα να τον ξαναδείς και να έχετε επαφές. Τώρα, αν δεν έχεις χωρίσει καλά και σου έχει κάνει κάτι. Εντάξει, τώρα το δημοσίευμα λέει εδώ πέρα ότι την απατούσε, ας πούμε, τη Face Corda. Είναι λογικό να μην θέλει να τον δει. Μάλιστα.